Χούνιγκαν. Πρέπει να πάμε στο Χούνιγκαν. Να δούμε εδώ που είναι το Χούνιγκαν. Οι Χούνιγκαν. Για πάμε να δούμε εδώ τώρα. Τα repair θα μας κάνει καμιά καλή προσφορά ή... Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, είμαστε καινούργοι στο χώρο, από ό,τι καταλάβατε εδώ μέσα στην πόλη. Μια πόλη η οποία οδεύει με πάρα πολύ καλούς και γρήγορους ρυθμούς όσον αφορά για τα άτομα τα οποία έρχονται με αεροπορικές πτήσεις από άλλες περιοχές. Server Prodigy με πολύ μεγάλες και καλές βλέψεις. Εγώ προσωπικά δεν έχω να κερδίσω κάτι, ίσα ίσα ο καλός λόγος νομίζω ότι πρέπει πάντα να ακούγεται, και γι' αυτό τα βίντεο που κάνουμε είναι freestyle, δεν χρησιμοποιούμε copyright, για να δείξουμε μόνο την καλή μεριά της πόλεως. Θα το αφήσουμε να εξελιχθεί από μόνο του, να δούμε τι RP μπορεί να παίζουν και γενικότερα κάποια σκηνικά τα οποία μπορεί στην πορεία να μας βγουν. Να δούμε πως θα επιληφθούν τα θέματα οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, να το θέσουμε έτσι. Λοιπόν, Χούνιγκαν λέει συνεργείο ανοιχτό, άρα είναι εδώ. Για κάτσε να δούμε τι θα μας πούν οι μάγκες. Όπα, βρήκαμε ρε, τι θα κάνουμε τώρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλησπέρα σας. Όλα καλά, εσύ? Καλά, δόξα στον Θεό. Με στρίμωξες εδώ πέρα, δεν μπορώ να κουνηθώ. Να πάρω μια ανάσα. Οχ. Θέλετε το αμαξάκι αυτό να φτιάξουμε? Όχι, δεν θέλω το αμάξι. Το αμάξι μια χαρά φτιαγμένο είναι, και ζάντες έχει και αμορτισέρ ωραία κόκκινα έχει. Ωραία, τι θα, τι θα μπορούσες δηλαδή να μου φτιάξεις μοτερικά? Τι θα θέλετε? Εγώ προσωπικά για άλλο λόγο ήρθα. Απλά με έπιασες λίγο αδιάβαστο, απροετοίμαστο. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω για να μάθω λίγο τιμές όσον αφορά κάποια εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν το όχημά μας μένει στο πουθενά και δεν υπάρχει κανείς. Αυτό δεν μπορώ να σας το πείσω εγώ. Ναι, ποιος το λύνει αυτό το πρόβλημα? Ο διευθυντής που έχει το συνεργείο. Δυστυχώς δεν είναι αυτή τη στιγμή στην πόλη. Ναι, δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι δεν έχετε κλειδιά επισκευών? Έχω, απλά... Δεν μπορείτε να δώσετε? Ναι, δεν. Είμαι καινούριος συνεργείο. Ωραία. Ναι, δεν με πειράζει εμένα αυτό, προς Θεού, ούτε θα σου κάνω... πώς το λένε, παρατήρηση γιατί δεν μπορείς και τι κάνετε εδώ πέρα. Απλά, επειδή τώρα έβγαλες μια διαφήμιση και εγώ μ' αρέσει να πηγαίνω στις διαφημίσεις, ήθελα να σε ρωτήσω αν πουλάτε αυτού του είδους τα κλειδιά, γιατί αφού το θέσεις πολύ ωραία το θέμα, και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου και θέλω να σου πω ότι σήμερα και εγώ ήρθα με αεροπορική πτήση εδώ στην πόλη και είσαι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έρχομαι να κάνω μια συζήτηση, έτσι, μάστορα προς ένα πολίτη ο οποίος χρειάζεται τα λεγόμενα κλειδιά για να φτιάξουμε λίγο τα ελαστικά μας άμα σκάσουν στον δρόμο, λίγο το μοτέρ μας άμα φύγει κολάρα από ψυγείο, ξέρεις πώς πάει. Εσύ δηλαδή repair και τα λεγόμενα κατασκευών δεν μπορείτε να μας δώσετε έτσι στο προσωρινά ένα με δύο βαριά? Μόλις με ενημέρωσε τον ασύρματο ότι θα έρθει ο... Α, ωραία. Ναι, μπορώ να κάτσω να τον περιμένω έτσι. Αν δεν σας πιάνω χώρο, θα βγάλω το όχημά μου έξω, μην έρθει κανένας. Όχι, δεν πηγαίνει χώρο. Τέλεια. Απλά εγώ πάω λίγο τουαλέτα. Πήγαινε τουαλέτα, κάνε δουλειά σου. Ωραία, μια χαρά. Καλησπέρα, αδερφέ μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είστε? Μια χαρά. Εσείς εδώ του μαγαζιού? Όχι. Το αμάξι θα να φτιάξω. Α, το αμαξάκι. Εδώ το συνεργείο το εμπιστεύεσαι, πώς το βλέπεις από πρώτη ματιά? Το γνωρίζεις, το ξέρεις? Ναι, αυτό το παιδί είναι φίλος μου.
Α, τέλεια. Δηλαδή πιάνουν τα χέρια του, έτσι δεν μας φτιάξει τίποτα κανένα κολάρο και θα ψάχνουμε τα κολάρα και τα ψυγεία στους δρόμους. Θα δείξει αυτό, ε. ξέρω. Κανένας μας τώρα δεν δίνει την εγγύηση, το ξέρω, άστο. Εγώ τις προάλλες πήρα ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να σου πω την καθαρή μου αλήθεια, τρόμαξα να το πάρω από εκεί που το πήρα και να πάω περίπου στα 4 χιλιόμετρα στο σπίτι. Νόμιζα ότι θα σπουρήσει. Το όνομά σου πώς είναι, αγόρι μου? Ντόντιμ. Πώς, Αντώνης? Δημήτρης. Δημήτρης. Χάρηκα, ρε Δημήτρη. Γιώργος είναι το δικό μου το όνομα. Χάρηκα. Είπα να πιάσουμε λίγο κουσκούς, αλλά σε βλέπω βαριέσαι να στενάζεις. Λες τι μου λέει τώρα ο Καραγκιωζάκος εδώ. Εντάξει. Εντάξει, μου λέει. Μην το δείχνεις, μην το δείχνεις ότι δεν με γουστάρεις. Άστο. Άστο να κυλήσει Όχι, όπως πάει το πράγμα. όχι, εντάξει. Αλλά είναι. Αυτό το εργαλείο εδώ δικό σου είναι. Ναι. Ω, πρέπει να είναι ακριβό, ε. Όχι, εντάξει. Φθηνούτσι. Φθηνούτσικο. Δηλαδή όταν λες φθηνούτσικο κανένα κατοστάρι. Όχι, 50. Α, 50. Άμα είναι για 50 μια χαρά είναι. Ένα. Κοίτα και μοστράτο και σαντικό πάνω και τα φημεδάκια του, μια χαρά το έχεις. Μπράβο ρε αγόρι μου. Και έτσι το πήρες. Δώσε μου λίγο ένα σελτό. Πάρ' το χρόνο σου, ό,τι αγαπάς. Γεια σας κύριε. Τι κάνουμε, καλησπέρα σας. Δεν λάδωσα καλά τους φακούς επαφής μου και... Δεν πειράζει, Δεν προς πειράζει, Θεού. προς Θεού. Δεν Αυτό τρέχει είναι, τίποτα. τρέχει τίποτα. Λοιπόν, ρώτησα εδώ Ρώτησα εδώ το το... συνάδελφό σου. Εσύ είσαι το αφεντικό εδώ του Κουνιγκάν. Δεν Υπεύθυνος είμαι κάτι. ακριβώς... Δεν έχω ακριβώς τη δουλειά. Ωραία. Ωραία. Αλλά θεωρούμε κι εγώ αφεντικό. Τέλεια. Τέλεια. Ρώτησα Ρώτησα τον τον συνάδελφό σου εδώ συνάδελφό σου εδώ. και του Για είπα. τη διάρκεια σε μαξιώνα, μπορείτε να ξεκλειδώσετε τα μαξιά από το αμάξι θέλετε. Θα μπορώ να Θα μπορώ να ξεκλειδώσω το ξεκλειδώσω το αυτοκίνητό μου, να αυτοκίνητό αλλάξω μου, να ένα αλλάξω ένα κολάρο στο κολάρο στο δρόμο, δρόμο, γιατί γιατί έχει έχει ανάψει ανάψει από θερμοκρασία από το θερμοκρασία ψυγείο. το ψυγείο. Επειδή Και μου επειδή με μου λίγα με λίγα λόγια, λόγια, όπου ξεμείνω στο πουθενά, να μπορώ να το κατασκευάσω και να μπορώ να μπορώ να συνεχίσω την συνεχίσω πορεία την. μου μέχρι να πάω στο πλησιέστερο συνεργείο. Τα λέγουμε ένα repair kit, τα λένε στο Υπερκεί χωριό στο μου. χωριό. Ναι, κατάλαβα. Και είπα εδώ στον Είπα εδώ στον παλίκαρο, αν μπορεί να παλίκαρο μα αν να μας τροφοδοτήσει με ένα δύο repair kit να τα έχουμε, ρε παιδί μου, να μα τα να τα κοστολογήσετε έστω και λίγο κοστολογήσετε έστω και λίγο παραπάνω. παραπάνω. Απλά μην ξομείνουμε πουθενά και δεν υπάρχει κανένα, γιατί την Κανένα, έχω γιατί την πατήσει έχω τρει φορέ πατήσει τρεις σήμερα. φορές σήμερα. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Αν μπορεί Αν να μου μπορείς κάνει να μου αυτή την κάνεις αυτή την εξυπηρέτηση, θα το εξυπηρέτηση, θα το εκτιμούσα. εκτιμούσα. Ναι, δώστε μου ένα λεπτάκι λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ σας είπα δεν είμαι... Βεβαίως. Δεν έχω τη δουλειά να σας πω, δεν μου φαίνονται στα χαρτιά και δεν μπορώ να ανοίξω, δεν μου έχουν δώσει το κλειδί. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Εσύ δηλαδή Εσύ δηλαδή κλειδαπαρωμένος, είσαι σαν κλειδαπαρωμένος, και είσαι εμένα με σαν και εμένα διαφορετικό με διαφορετικό λόγο. λόγο. Ναι. Κατάλαβα, παθών. Παθών. Πάρ' το χρόνο σου, ρύθμισέ Ναι, τα. Εδώ είμαι εγώ. Ένα λεπτάκι τώρα Βεβαίως. ήρθε να τον βλέπω, κουνιέται. Ακουνιέται, άμα Κουνιέται, κουνιέται άμα καλά κουνιέται είναι. καλά. Έλα, repair kit θέλει ο κύριος, δεν το κατάλαβες. Δεν Δεν δουλεύω δουλεύω τώρα. τώρα. Α, κάτσε, ο άλλος είναι. Ο άλλος είναι στη Ο άλλος είναι γωνία. στη γωνία. Α, καλά. Δύο λεπτάκια γιατί έχει χαθεί στη σκέψη του. Μου είπε ότι θα πήγαινε Θα λίγο πήγαινε λίγο τουαλέτα, το αλλά αλέτα, μάλλον αλλά θα μάλλον θα έχει έχει γροσιλέκτη πάνω γροσιλέκτη του. πάνω του. Η Η καθετήρα. καθετήρα. Κάτι έχει πάντως. Για να τα Για κάνει να εκεί τα κάνει εκεί αποκλείεται. αποκλείεται. Έλα, ήρθα. Έλα ρε Πετράν, πού είσαι. Σχεδόν, Δώστε μου μισό λεπτό. Πετράν, με ακούς αγόρι μου. έλα, αλλά πέτε μου, πες μου. Ή τα κάνεις εσύ τεκνέ. Εδώ έκανα το μικρό μπάνιο, ρε. Έκανες το μικρό μπάνιο. Ναι, γάμισε τα. Και έκανα κι Ωραία. εγώ μαζί. Τέλεια. Γιατί δεν ήθελα να κάνει μπάνιο, ξέρεις. Και τώρα μπαίνω. Κατάλαβα. Δεν τραβάς και εσύ τα ζόρια σου. Να σου πω ρε αγόρι. Πες μου. Έχω έρθει σε ένα Έχω έρθει σε ένα καταπληκτικό καταπληκτικό. συνεργείο, το λεγόμενο Χούνιγκαν, για να πάρουμε ένα δύο ριπέρ, γιατί ξεμένουμε στο πουθενά. Πες μου. Περιμένω, αν σε βγάλει τίποτα ο δρόμος κατά εδώ, ευχαρίστως. Έρχομαι, έρχομαι, τελώς.
έλα, έλα, μην αγχώνεις. Πολύ καλά, παιδιά. Φίλε, έχω πάθει πλάκα. Ε. Τα αμάξια μέσα εδώ έρθουμε να τα φτιάχνουμε. Άμα δεις από καθαριότητα κάτω, θα πάθεις πλάκα. Εκεί δίπλα στο μαγαζί δεν είναι? Όχι, τώρα τι θες να σου πω? Πρέπει να βγάλω το αυτοκίνητο έξω να δω λίγο το, την οδό που γράφει το GPS. Δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είμαι από χωριό. Γιατί. Ωραία, ωραία. Γιατί νόμιζα ότι είναι πάνω εκεί έξω από το μαγαζί. Όχι, τι νόμιζα. Έξω από το μαγαζί δεν έχει ούτε μαντήλι να κλάψουμε. Ρε. Τελευταία φορά που θέλα να κλάψω δεν είχα κάτι να σκουπίσω τα δάκρυά μου. Πλάκα κάνεις. Πούλησα κάποια τέτοια. Τέτοια, καφέδες και. Τους είδα τους καφέδες, ναι, βεβαίως. Είδα το ταμείο. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Και το έδωσα 6.000 κατά 5-5, να ξέρεις. Να σου πω, καφετέρια έχουμε, όχι φαρμακείο. Έχεις μπερδέψει τη δουλειά που κάνουμε με φαρμακείο. Καλύτερα να αρρωστήσουμε. Έχω κάνει και φαρμακοτρέφτης, δάμ. Κατάλαβα, κατάλαβα. Τι ήθελα να σου πω, ρε, θα καθυστερήσεις? Θέλω να σου γνωρίσω εδώ τα παλικάρια, είναι δυναμίτες. Έρχομαι, έρχομαι. Στα Διόδια είμαι, έρχομαι. Α, είσαι στα Διόδια. Έλα, αδερφέ, γιατί εδώ πέρα ήρθα το αυτοκίνητο, ρετάρισε και με το που είδε το Μάστορα τούρμπισε. Άσου, σου λέω με μεγάλη διαφορά. Ωραία, ωραία. Εντάξει, 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 αγόρι, να μου πάρ' το χρόνο σου, εδώ θα είμαι. Έρχομαι. Ψάξε, ακούς? Ναι. Ψάξε, ρε, πάνω στο χάρχαλο που έχεις. Είχα πεταχτεί μέχρι την Αθήνα και σου έχω περάσει πάνω στην κονσόλα GPS. Κοίταξε εκεί στην κονσόλα του αυτοκινήτου, πάτα τα κουμπιά με τα χέρια, με τα πόδια, τράβα του και κανένα δυο σφαλιάρες, θα σε βγάλει εδώ πέρα, χούνικα. Εντάξει, θα το βρω, εγώ θα το βρω. Ναι, ρίχτω και κανένα καμουκάντιλο, τράβα του και καμιά ροχάλα, θα δουλέψει, μην αγχώνεσαι. Ξέρω εγώ, τι πια, του δώσα μπουνιά για δουλεύει, ρε. Με μπουνιά, αυτό είναι με αρχαιότητα των χρόνων, έτσι, σφυρί και καλάμι. Έγινε, και άμα δεν σου δουλεύει, πουλά το αυτοκίνητο, ρε, μην πουλήσεις το ράδιο CD, είναι πιο ακριβό. Έγινε, αγόρι, να μου άτε, σε περιμένω, ρε, γιατί βαρέθηκα, πιάστηκε όμως μου να πω με τη μαλακία του ασύρματο. Λες και είμαστε αστυνομικοί, όξο, τα λέμε, over, yeah. Over. Του τράβηξα και κλανίδι, σε χάλασε με το στόμα όμως. Ωραίος. Α, τι ήθελα να σου πω, ρε. Ακούς, ρε, σε λείπει. Ακούω, ρε. Πάνω στο αυτοκίνητό σου στο καθρέφτη έχω βάλει και καταγράφει, ρε φίλε, περιστατικά που περνάνε κάτι μπαρμπάδια και τους πατάμε στον δρόμο και μας παίρνουν αυτόφορα οι αστυνομικοί γιατί δεν μας πιστεύουν ότι πηγαίναμε με 40 χιλιόμετρα. Ξέρεις πώς πάει. Γι' αυτό πήγαινε normal. Και όταν θα έρθεις εδώ, συνεπέστατος, έτσι. Δεν θέλω να αγχώνεσαι. Okay. Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, έτσι, έτσι. Βάλε και λίγο make-up για να γράφει στην κάμερα. Να ζωγραφίζει το προσωπάκι σου. Έγινε, αγόρι, να μάτι, τα λέμε, ρε. Έλα ρε πάλι καρέ. Χίλια συγγνώμη, αλλά μιλάω με ένα κοπρόσκυλο, ο φίλο μου. Καταλαβαίνω. Κατάλαβες. Καταρχήν δεν σου είπα, και εγώ μάστορας είμαι, αλλά από ό,τι με ενημέρωσε στον ασύρματό μου, άλλο μαγαζί αγοράσαμε και άλλο μαγαζί πουλάμε. Εμείς έχουμε τα Μικέλ, τα λεγόμενα καφετέρια και κλαμπ σάντουιτς, ξέρεις τώρα πώς πάει. Αλλά τα πουλάμε λες και είμαστε φαρμακείο. Κάτι τέτοιο πήρε τα αυτιά μου τώρα, πώς με ενημέρωσε, και του είπαμε πως μπερδέψαμε τις επιχειρήσεις. Διότι έχουμε επενδύσει δεξιά και αριστερά χωρίς να ξέρουμε τι μας γίνεται. Καταλαβαίνω. Έτσι, φλεξάρω τώρα το Μικέλ. Γι' αυτό, αν ποτέ έρθεις να ψωνίσεις σε εμάς, φέρε αυτό το εργαλείο και θα σου δώσω εγώ 5 καφεδάκια στη σπέσια. Λοιπόν, είμαστε καινούργιοι επιχειρηματίες, να ξέρεις. 5 λεπτάκια εδώ πέρα, γιατί έχω εγώ ριπέρκετ στο σπίτι μου. Απλά είναι κάτι τόμπαλα εδώ πέρα πίσω. Όχι αυτό, αυτό δεν έχει δουλειά. Κατάλαβα. Και έφαγε και κεραυνό. Τα έφαγε όλα, η μάπα αυτός. Ναι. Κατάλαβα. Να σου πω, από το σπίτι σου μου τα φέρεις? Ναι, έχω. Μπράβο, ρε μάγκα. Άκου τώρα, αν δεις, έχω ένα πρόβλημα τώρα, επειδή με πιάσει σε ευαίσθητο σημείο. Πήγα νοικιάσα ένα σπίτι, αλλά δεν έχει τηλεόραση. Μήπως να μου φέρεις και από τη τηλεόραση τη δικιά σου, λίγο έτσι, ιδανικιά, κάτι. Να κάνω παιδάκο να κάτσω, να την αράξω μέχρι να αξιωθώ να πάρω τίποτα από κανένα μαγαζί εδώ πέρα τη Φτίνια. Από κανένα φοιτητή, κάτι ρε παιδί μου, που να πουλάει με κανένα κατοστάρικο, κανένα παιδάκο, καμιά τηλεόραση, καμιά καφετιέρα, κάτι. Κάτι, τίποτα, κατάλαβα. Εντάξει, μην αγχώνεσαι, πάρ' το χρόνο σου. Άσε με, εγώ να λέω μαλακίες, μην αγχώνεσαι. 4K 160Hz. 4K 160Hz. Ρε αδερφέ, τηλεόραση θέλω να δω, έχει να βραχή κυκλώσω.
Τι 160 χέρια, θα μας χτυπήσει για να μας στείλει στον αδιάβαστο να πούμε. Κομμωδία θα βάζω σε θρίλερ θα καταντάει. Εγώ κατάλαβα τι εννοεί, αλλά πώς το κατάλαβα. Εντάξει. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εντάξει, πάρ' το χρόνο σου. Εγώ κοίταξε να δεις, τσιγάρα έχω, καφέ έχω, φαγητό έχω, αυτοκίνητο έχω, το φίλο μου περιμένω. Κοιμάμαι για μαλάχη μες στο αμάξι. Κοίτα, γι' αυτό πήρα αγροτικό. Κοιμάμαι πάνω σε καφέδες και ζάχαρης. Οκ, λοιπόν, θα έρθω σε κάνα πεντάλεπτο, πιστεύω. Μην αγχώνεσαι. Δεν νομίζω κάτω από 10 λεπτό. Όχι, μην τρέχεις στον δρόμο και βρούμε κανένα πελάτο, έχω κοιτύψεις. Α, και άμα ξεμείνεις πουθενά, μην μας πάρεις τηλέφωνο, δεν έχουμε κλειδιά, σε βοηθήσουμε. Α, ρίξουμε λίγο γυμναστική εδώ, να, ο άλλος έκανε πρόβα για να οδηγήσει την BMW. Ναι, πρέπει να κάνεις γυμναστική για να την οδηγήσεις αυτήν εδώ. Τέλος πάντων. Άμα μπορείς να μας εξυπηρετήσεις, εντάξει, σου δίνω το ελεύθερο να μας πιάσεις και το ποπούλι την τιμή, αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ μέσα καπνίζουν ή δεν το ξέρεις κι αυτό? Φυσικά. Α, ωραία. Άμα είναι να καπνίσουν. Μου δείτε και τα σάκια, μην το πετάτε κάτω, γιατί η καθαρίστρια έρχεται όποτε μας θυμάται. Φωνάζει, Όχι, όχι, όποτε μας θυμάται. Έχετε ψάχνει μία τώρα και μία του αντίχρονου. Α, κατάλαβα. Είναι για σπίτι δηλαδή. Ούτε για ξενοδοχείο δεν είναι, ούτε για τίποτα. Τίποτα. Ούτε για ξενοδοχείο κάνει. Ούτε που μαζεύουν στο ξενοδοχείο, για τίποτα, δε τίποτα τελώς. Δηλαδή την αγκαλιάζεις τώρα και μετά από κανένα τρίμηνο? Καλησπέρα. Καλησπέρα, να σου συστήσω. Από εδώ κλειδαράς, συγγνώμη, από εδώ ο φίλτατος που δουλεύει και δεν δουλεύει στο συνεργείο. Ναι. Είναι και δεν είναι στα χαρτιά. Έχει και δεν έχει κλειδιά. Κατά τα άλλα, εντάξει, εδώ, του συνεργείου είναι. Θα μας εξυπηρετήσει, θα μας φέρει κλειδιά, έχει στο σπίτι του. Εσύ να σου λείπει τίποτα από το σπίτι σου. Εγώ του είπα, καναπέ, καμιά τηλεόραση θα μας φέρει. Πάει που πάει, τσάμπα είναι, άδειος να μην γυρίσει. Ωραία. Θες τίποτα εσύ, ρε Μπαρμπάκου? Κάνα τέτοιο θέλω. Καφετιέρα. Όταν έχω πόσο καφέ, έχω καμιά πιεσόμετρο θέλεις εσύ? Ένα πιεσόμετρο. Α, να σου πω, αδερφέ, και έτσι όπως καταγνωριστήκαμε, όπως έρχεσαι στην επιστροφή, σταμάτα σε ένα περίπτερο και πάρε με ένα πακέτο τσιγάρα, ρε αδερφέ. Μη σε βάζω, μη σε ταλαιπωρώ κιόλας. Ωραία. Τέλεια. Τσιγάρα. Πάρε ό,τι να είναι, να καπνίσουμε να πούμε. Μη φέρεις τίποτα δυναμίτες εκεί πέρα. Μάλιμπουρο. Όχι, πρινσάκι μου, ρε. Έρχεται πιο πολύ στα γούστα μου. Α, μη το πολύ μιλάς. Είναι ο φίλος του κλειδαρά, ο γνωστός του. Ήταν κι άλλος ένας εδώ. Μου είπε ότι θα πάει τουαλέτα και τελικά κατούραγε πίσω από το αυτοκίνητό μου. Ξαφνικά βραχυκύκλωσε, εξαφανίστηκε. Φίλος του, δεν τον αναζήτησε καν. Κατάλαβα. Όχι, είναι μια χαρά. Σου λέω εδώ πέρα, έχω πάθει πλάκα εγώ. Κοίτα, σε 5 λεπτά μου είπε εδώ ο φίλτατος ότι θα πάει στο σπίτι του και ακόμα εδώ είναι. Ωραία, λοιπόν, πάω. Δεν θα αργήσω. Κατάλαβα, ναι. Το ξέρω, το κατάλαβα. Θα περιμένουμε μέχρι αύριο. Το βλέπω εγώ. Όχι, όχι, εγώ είμαι τίμιος. Το ξέρω. Σαν την καθαρίστρια εδώ πέρα που έρχεται μια φορά την εβδομάδα. Λίγο. Είδες που το κατάλαβα. Κοίτα εδώ για αλίζει να πούμε. Του είπα και εγώ ότι είναι πεντακάθαρο το μαγαζί, αλλά έχουν πρόβλημα με την καθαρίστρια. Αφού έρχεται αυτός ο μπεμβεδάκιας εδώ πέρα, τρέχει πανικόβλητος πάνω κάτω και μετά παίρνει το αυτοκίνητο και κάνει σπινιάρι σε σκήτα εδώ τι έχει κάνει. Εδώ κοίτα. Σε 3 λεπτά είμαι εδώ. Γιατί δεν κάθεσαι άλλα 2 λεπτά σε ένα να είσαι γρήγορα τσακμπαμ? Εντάξει, μην αργήσεις. Πάρ' το χρόνο σου. Αυτός γελάει ακόμα. Ναι, ξέρεις τι λέει. Τους μαλάκες θα με περιμένουν και δεν θα έρθω ποτέ. Άσα, περίμενε. Και τι να κάνουμε, ρε εσύ, Πέτρανε. Λέγε, αγόρι μου, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ καλά σε λέω, Πέτρανε. Το όνομά σου πώς το έχεις βάλει, ρε? Τι έχεις δηλώσει πάλι, ρε απατεώνα? Εγώ. Τι λόγο. Κάτσε να σου δείξω ταυτότητα. Τι ταυτότητα, αστυνομικό είμαι για να μου δείξει ταυτότητα. Είμαι λάθος κουμπί, πήγα να σου κόψω απόδειξη να μου. Κατάλαβα. Πας να κατουρίσεις και μπερδεύεις τις τσέπες. Μα καλά σε φωνάζω, είσαι ωραίος, εντάξει. Κουμπλέ. Ναι, ρε, έτσι. Δεν ήξερα τι να βάλω, βάλε το ίδιο. Εννοείται, βάλε και τηλέφωνο, το κανονικό, βάλε και διεύθυνση που μένει. Αφημία ξέχασα.
Βρέτσι, εγώ θέλω να κάνω ένα τσιγάρο και μου λέει το τασάκι λέει είναι εκεί. Κάπνισε εδώ ελεύθερα. Μην πάρουμε καμιά φωτιά με τις βενζίνες, ρε. Όχι ρε, δεν έχει τίποτα έφλεκτο εδώ πέρα. Καταρχήν δεν έχει ούτε μπάρα. Εδώ μεταξύ έβαλα και τον πιτσιρικά, τον μπάτσο. Ναι. Καλά, ε, το τρέλανα. Αυτό να πες. Τι του ζητήσανε άλλα 4 εκατομμύρια αυτού νου. Πήρε λέει τα λεφτά του πίσω. Όλα. Ε, του τα δώσαμε. Λέει. Με νόμιμο τρόπο ή με παράνομο. Δεν ξέρω, δεν ρώτησα τώρα, δεν πήγα σε λεπτομέρειες γιατί κουράστηκα. Με κατάλαβα. Λευτεράκης του Ρεμπέλη. Ναι ρε μάγκα, πήγα να στο πω κι εγώ ρε Πετράνη. Ίδιος είναι, ίδιος. Και τον έβαλα και μου πήρε αυτό, κοιτά. Τι σου πήρε πάλι ρε. Όπα, ρε δώρα κάνει ο κλόνος του Λευτεράκη. Και του λέω πάρε μου ένα απλό και δεν έχω ένα σταυλί. Και του δώσα ένα χιλιάρικο και το πήρε. Πήγε, έβγαλε λεφτά και το πήρε. Και γιατί δεν του δίνεις 5 για να σου φέρει ένα αυτόματο. Είπα να μου δώσει να πάρει 2 και μου λέει όταν μπεις και, όταν μπεις και εσύ λέει. Α, εν τω μεταξύ μας έπιασε ένας τύπος εκεί από, το, από τη γειτονιά. Ωραία. Και άμα θέλουμε να κάνουμε λέει καμιά συνεργασία, καμιά βρωμοδουλειά. Ναι, καμιά βρωμοδουλειά λέει μαζί. Ακόμα δεν ήρθαμε λέω... βρωμοδουλειές να κάνουμε ρε. Ναι ρε και του λέω ό,τι κουστάρεις φίλε αλλά τώρα πρέπει να κλείσω μάτια του λέω και έχουμε, είχαμε ρετούπου σε μια ώρα να άργησα εγώ να έρθω. Κατάλαβα. Συνεπέστα το ραντεβού σου και εσύ, Πετράν, έτσι. Γάμισε τα. Και του λέω: έχω κι άλλα άτομα να φέρω, άμα θέλει και τέτοια. Και μου είπε: θα μας βρει. Θα μας βρει άτομα. Όχι, θα μας βρει εμάς, θα μας βάλει. Κατάλαβα. Να μας εντάξει σε οικογένεια. Ακόμα δεν ήρθαμε να πούμε, μας πήρανε χαμπάρι, ναι. Ε, ξέρεις πώς πάει αυτά τώρα τα λησβερίσια, δεξιά και αριστερά. Που λέει ρε μάγκες, εκεί που πήγαμε να πάρουμε το νεκτάριο αμάξι ρε με τον πιτσιρικά. Του πήρε τελικά του Λευτέρη. Ναι το πήρε, το πήρε. Όχι που θα το αφήνατε ρε, τον έχουμε εκδίσει τον παλικάρο. Του δώσε το δικό του ένα BMW ωραίο μεταβίβαση. Το κούφα, αλλά το φτιάξαμε και το νεκτάριο. Τώρα έρθει και ο Μιτσάκος, το αστυνομικό από κοντά. Θα το το Μιτσιό. Έρθει και ο Ματιός, έρθει και ο Μίτσος. Να τον πάρω τηλέφωνο, τον πήρε. Και πού να δει τους κουμπαράδες όταν θα έρθουνε, του τα φάνε όλα να ξέρεις. Ο νεκτάριος πού είναι εδώ, το κοπρόσκυλο τριγυρνάει. Δεν έχω ιδέα. Πρέσι, κάτσε να στρίψω ένα τσιγάρο, σ' ακούω εγώ να ξέρεις. Ναι, κάτσε να κάνω και εγώ ένα τσιγάρο γιατί... Έχει το νου σου, η κάμερα στο αυτοκίνητο είναι ενεργοποιημένη, ε. Ναι, ναι. Να ελέγχεις που και που τη memory card, γιατί είναι 32 γίγα, δεν είναι κάτι πάρα πολύ. Ναι, ο φίλος μου ο Λευτεράκης. Ο θείος μου ο Λευτεράκης και η γιαγιά μου από το Σικάγο, να πούμε, σαν τις ελληνικές ταινίες. Αυτό μου πήγε ο Νεκτάριος, μου λέει όπου πάμε εμείς ένα Λευτεράκη τον εθέλουμε. Εννοείται, θα πάμε να κάνουμε, να πούμε και καλά λόγια στην αστυνομία. Είναι ο μόνος που βοηθάει τους πολίτες. Εγώ του είπα, θα του κάνω αναφορά, θα πάω στην αστυνομία, στο διοικητή του. Ψήσου να πάμε στην αστυνομία μετά από εδώ. Μέσα είμαι, μέσα, ό,τι γουστάρεις. Φίλε, να κάνουμε από μία επιστολή σαν μαγαζάτορες προς το συγκεκριμένο ότι ήρθανε, ήρθε μας, βοήθησε όταν καλό, ήταν... Καλό, το ορθοποδήσουμε στην πόλη, ναι. Μπράβο, μπράβο, κανονικά. Ας κάσουμε μυτική, να τον κάνουμε κατευθείαν καπεταϊνέο. Ωραία. Και ρίξε κανένα τηλέφωνο στο νεκτάριο, είναι εδώ μέσα τίποτα. Έχω ένα φιλαράκι που τρώει πολύ ριζάκι. Πλακώσαν. Πού είσαι στο λίγο εδώ παιδά. Έλα ρε, πού είσαι. Τα κάνετε. Αμάν, oh, πάλι καλά, ε. Για πάρ' το τηλέφωνο. Το μιούταρα, πες του, το μιούταρα. Το εργαλείο το έχεις ξεκλείδωτο το Πετράν. Είναι ξεκλείδωτο είναι. Κάτσε να το φέρω εδώ.
Ο δικός σου συμπλέκτης είναι πιο μαλάκος από το δικό μου, γιατί ρε? Είναι, ξέρω εγώ, ποιος. Τα ίδια αυτοκίνητα με διαφορετικό σασμά, τι γίνεται, μπορώ να καταλάβω. Ναι ρε, δεν ξέρω γιατί. Ο δικός είναι πιο βάρη λες, ε. Είναι πιο βάρη, απομονώνει πολύ ψηλά, μήπως πάω για συμπλέκτη. Κανονικά χαμηλά ρε Πετράν δεν πρέπει να απομονώνει. Όταν απομονώνει ψηλά πάνε να πει ότι τον έχει φάει το δίσκο. Πρέπει να ρωτήσω εδώ τα μαστόρια, τα υποτιθέμενα. Έτσι. Πολύ αργεί ο άλλος και νομίζω ότι έφυγε για Μεξικό. Απαγωγή να με παίρνανε Πετράν θα με είχαν διώξει τώρα, με είχαν αφήσει ελεύθερο. Ε, ναι ρε, Πετρανιώνανε. Έχει γούστο να μας κλείδωσε και μέσα. Αγελάζει το παρδαλό κατσίκι. Επιστρέφω. Κάνε δουλειά σου. Πάω να πάρω καθαρό αέρα. Ω, ήρθε, νάτος, δεν τον παρεξηγήσαμε τον άνθρωπο μου, ρε. Ω, παραλίγο να μας πατήσει, ρε, ουρί. Α, δεν σας βλέπω. Ε, τι να μας δεις, αφού μας έκανες μοκέτα. Είστε αόρατοι. Είμαστε αόρατοι. Ξέρεις τι έγινε. Μπέρδεψα το ποτήρι με το Άζαξ και το πια. Τώρα μας βλέπεις. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Την πόρτα τη βλέπεις. Ναι. Και σε έξω να σε χτυπήσει καθαρός αέρας, έξω να έλα. Δεν με βλέπεις.